Τους αρχηγούς άρχισαν στις 10.30 το πρωί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι ο πρώτος που πέρασε το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου. Η συνάντηση διήρκησε 45 λεπτά και έγινε σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα. Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης οφείλεται σε χθεσινό αίτημα του επιτελείου του κ. Μητσοτάκη, το οποίο και έγινε αποδεκτό. Πηγές της Νέας Δημοκρατίας υποστήριζαν ότι είχαν διαμηνήσει από χθες στην ΕΡΤ ότι πέραν των πλάνων δεν ενδιαφέρει και δεν επιθυμεί οποιαδήποτε ηχητική κάλυψη της εν λόγω συνάντησης. Το ζήτημα των Σκοπίων δεν είναι απλά ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής. Αφορά την εθνική μας συνείδηση, την ιστορία μας, εν τέλει την ίδια την ταυτότητα των Ελλήνων. Επαναλαμβάνω αυτό που είχα πει πριν από λίγες μέρες. Δεν θα διχάσουμε τους Έλληνες για να ενώσουμε τους Σκοπιανούς. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να πορευτεί σε αυτόν τον δρόμο μόνος του. Ας μην ψάχνει τώρα για άλοθη, ούτε για συνενόχους. Ήταν αναμενόμενο και προδιαγεγραμμένο ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα επέλεγε τον εύκολο δρόμο της ανευθυνότητας και του τυχοδιοκτισμού. Η χώρα όμως έχει ανάγκη από ηγεσία αποφασισμένη να πορευτεί τον δύσκολο δρόμο για να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα και όχι τον εύκολο που οδηγεί σε αδιέξοδα. Α, 13 και 12, εντάξει. Μεγάλωσαν τώρα. Παρακολουθούν τις εξελίξεις, ενδιαφέρονται, ρωτούν. Εδώ παρακολουθούν τα δικά μου σχεδόν, που είναι 7,5 ας πούμε. Δηλαδή είναι γυμνάσιο. Δημοτικό η μικρή, γυμνάσιο ο μεσαίος και στο πανεπιστήμιο η μεγάλη. Ανακοίνωση. Ζήτησα χθες τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Γιατί ο κύριος Τσίπρας προχώρησε σε διαπραγμάτευση χωρίς να έχει επιβεβαιώσει την εθνική γραμμή ως όφιλε και οφείλει και χωρίς να έχει εξασφαλίσει συνένεση ούτε καν στο εσωτερικό της κυβέρνησής του. Η διγλωσία και οι ακραίες φωνές δυσκολεύουν τη διαπραγμάτευση και δεν εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα. Η ενημέρωση κάλλιο αργά παρά ποτέ λένε. Πάντα καλοδεχούμενοι είναι. Σημασία να είναι ποιοτική. Ότι δηλαδή οποιαδήποτε ονομασία και ονοματολογία δεν είναι κάποια απλά βαφτίσια μιας γειτονικής δημοκρατίας, ούτε είναι το κυρίαρχο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Τα κυρίαρχα ζητήματα είναι ο αλυτρωτισμός, είναι η μη επαναχάραξη συνόρων και η αλλαγή των συνόρων που θα είναι πάντα βαμμένη με το αίμα των λαών. Είναι και μια αφορμή να ενημερώνεται και ο κόσμος στις συναντήσεις των πολιτικών αρχηγών. Ενώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον τα μέσα, μπορούμε και εμείς να μιλήσουμε στον κόσμο μας και να πούμε τι ακριβώς συζητήσαμε, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος θέλει ενημέρωση και υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά. Και έλλειμμα ενημέρωσης και πολλές φορές διαστρέβλωσης και της ιστορικής πορείας μέσα από την οποία φτάσαμε εδώ. Σωστό. Πάντως το Σεπτέμβριο είχα μια ευκαιρία, γιατί εγώ στη Βουλή σου είχα πει να συζητήσουμε από το Σεπτέμβριο αυτή την υπόθεση. Δεν μου ερώτηση. Έπρεπε να γίνει και με ερώτηση. Ναι. Εάν αυτή η συμφωνία υπάρξει, θα είναι κερδισμένη η περιοχή μας και θα είναι κερδισμένοι οι Έλληνες και οι επόμενες γενιές. Να πάμε σε μια σύνθετη ονομασία που θα είναι μία λέξη και που θα είναι μία αμετάφραστη λέξη. Άρα μπορούμε να πάμε σε πολλές εκδοχές, πολύ καλύτερες από το Βόρεια Μακεδονία ή το Άνω Μακεδονία. Καλά, είστε καλά. Γεια σας, τι κάνετε. Γεια σας κύριε Πρόεδρε, είστε καλά. Χαίρομαι πολύ. Τι κάνετε κύριε Πρόεδρε. Καλά κύριε Πρόεδρε. Καλά. Που σας γνωρίζω. Παλίες μαθητές. Ο Βασίλης Λεβέντης εξέφρασε παράπονα στον Πρωθυπουργό. Και είχαμε συνέδριο. Στη Θεσσαλονίκη. Ήταν και ο... Είχα για δύο μέρες, αλλά με διέκοψες. Λυπάμαι, δεν ήταν στις διαθέσεις μου. Και όταν είσαι Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη είναι ωραίο πράγμα. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν από τη βάση τη μηδενική, θα έχει όλη την Ελλάδα κοντά του. Και πρώτο εμένα, σαν Λεβέντη. Αν ξεκινάει όμως από τη βάση, κουραστήκαμε, δεν αντέχουμε άλλο, πρέπει να λυθεί το θέμα και λοιπά, να δώσει το Νόβα Μακεδόνια, θα είμαι σφόδρα αντίθετος. Μετά από 9 ώρες ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών.